Στην καταβολή προστίμου ύψους 489 εκατομμυρίων δολαρίων καταδίκασε κινέζικο δικαστήριο τη φαρμακοβιομηχανία GlaxoSmithKline για υπόθεση δωροδοκίας μη κυβερνητικών αξιωματούχων. Με τον τρόπο αυτό μπήκε τέλος σε μια δικαστική διαμάχη που διήρκησε για περίπου ένα χρόνο μετά τη σύλληψη υπαλλήλων της Glaxo στην Κίνα με την εισαγγελία να τους απαγγέλει την κατηγορία δωροδοκίας γιατρών με στόχο την άξιση των πωλήσεων στη χώρα. Η Glaxo, που δημοσιοποίησε ήδη απολογητική επιστολή προς την κυβέρνηση της Κίνας, καλείται να καταβάλει όλο το ποσό σε μετρητά και η εξέλιξη αυτή αναμένει να επιβαρύνει τα αποτελέσματα για τη χρήση του επόμενου οικονομικού τριμήνου για την εταιρεία. Σε συμφωνία για εξαγορά της θηγατρικής της Vivendi στη Βραζιλία, κατέληξαν Vivendi και Telefonica με το ποσό ανέκτη στα 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Vivendi αναμένει να λάβει 4,66 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς επίσης και ποσοστό 7,4% στη βραζιλιανική εταιρεία holding της Telefonica, αλλά και ποσοστό 5,7% στην Telecom Italia. Με την κίνηση αυτή, η Telefonica επιθυμεί να ισχυροποιήσει την παρουσία στο χώρο τηλεπικοινωνιών στη Βραζιλία, ενώ η Vivendi έχει αναδεκτεί την εξαγορά, καθώς επιθυμεί να αποχωρήσει από το χώρο τηλεπικοινωνιών και να εστιάσει το ενδιαφέρον σε αυτόν το μέσο ενημέρωσης. Το ποσό των 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων διέθεσε η Hyundai για την αγορά ενός ακινήτου στη Σεούλ. Το ακίνητο, που θεωρείται φιλέτο για το real estate της Νότιας Κορέας, έχει γίνει το μήλον της έρευνας για αρκετούς αγοραστές, με τη Hyundai να καταβάλει τελικά υπερτριπλάσια αρχική τιμή του ακινήτου, προκειμένου να κερδίσει τον ανταγωνισμό. Αγορές και επενδυτές πάντως δεν ήταν θετικά την κίνηση αυτή της Hyundai, με αποτέλεσμα η μετοχή της να κάνει βουτιά 10% μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Η εταιρεία, ωστόσο, σχεδιάζει να μεταφέρει στο κτίριο αυτό τα κεντρικά της γραφεία, καθώς επίσης να δημιουργήσει ένα θεματικό πάρκο αυτοκινήτου.